Κύριε Σοφιανέ, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα. Μου επιτρέπεις τον Νίκο. Καλημέρα, Νίκο. Λοιπόν, φέτος για το Δήμο Αθηναίων τα κόμματα εξουσίας δεν επέλεξαν κορυφαία τους στελέχη. Γιατί, κατά τη γνώμη σας? Γιατί δεν επέλεξαν κορυφαία στελέχη? Ναι, παλιά είχαμε τον κύριο Παπουτσίδη, την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Αβραμόπουλο. Κοιτάξτε, εμείς δεν θα μπούμε στην διαδικασία γιατί επέλεξαν επισκέπτες για υποψήφιους δήμαρχους στην πόλη και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που μετά από 2 μήνες που αναζητούσε το δυνατό χαρτί, κατέληξε στον υφυπουργό του. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση να ιεραρχήσουμε, να συζητήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν η φτωχή λαϊκή οικογένεια, οι εργαζόμενοι σε αυτή την πόλη που αποτελούν τη μεγάλη της πλειοψηφία. Λένε όμως, κύριε Σοφιανό, ότι οι ψηφοφόροι του Δήμου Αθηναίων είναι πολλοί και εκτός, είναι στα βόρεια προάστια. Εντάξει, δηλαδή πολλοί κάτοικοι Αθηναίων δεν είναι δημότες Αθηναίων. Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι. Μήπως σας κοστίσει αυτό εκλογικά, θέλω να πω. Κοιτάξτε, κύριε Σκουρή, υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν ζει στην Αθήνα. Πάντως ζει σε αυτή τη χώρα. Ζει σε μια χώρα η οποία δοκιμάζεται εδώ και 9 χρόνια από την πολιτική των μνημονίων, από την πολιτική που την υλοποίησαν 3-4 διαδοχικές κυβερνήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία θητεία της Δημοτικής Αρχής είχαμε να κάνουμε με 2 διαφορετικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν όμως την ίδια πολιτική και για τα μεγάλα προβλήματα που βασανίζουν τη λαϊκή οικογένεια, αλλά και για τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητά της και περνάνε μέσα από την πολιτική του Δήμου. Από αυτή την πλευρά θα έλεγα ότι η δική μας προσπάθεια είναι να φανεί ότι υπάρχει δυνατότητα σήμερα να τιμωρηθεί αυτή η πολιτική, όχι με όρους εκδίκησης, οργής, αλλά από πλευράς θέσεων, θέσεις που υπηρετήσαμε τα τελευταία 8 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας και εγώ και οι άλλοι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι στο Δήμο της Αθήνας του ΚΚΕ και που δίνουν την δυνατότητα, αν θέλετε, με καλύτερες θέσεις να παλέψουμε μέσα και από το Δήμο της Αθήνας για μια δύσκολη καθημερινότητα, η οποία, ξέρετε, από την μέχρι τώρα κουβέντα που βλέπω από τους υποψήφιους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι γνωρίζουν την πόλη, την οποία δεν την ξέρουν προφανώς με επισκέψεις ανά τις συνοικίες, δεν ιεραρχείται σε μια συζήτηση που πρέπει να γίνει η δύσκολη οικονομική κατάσταση και το πώς αυτή επιβαρύνεται από την πολιτική του Δήμου. Αυτό το στοιχείο θέλουμε να αναδείξουμε, διεκδικώντας και απαιτώντας άμεσα μέτρα ανάσας στο λαϊλατημένο λαϊκό εισόδημα από την πολιτική του Δήμου. Τον κύριο Λιόπουλο δεν τον ακούσαμε ουσιαστικά ακόμα, όμως τόσο ο κύριος Μπακογιάννης όσο και ο κύριος Γερουλάνος θέτουν θέμα ασφάλειας. Δεν θα βάλω τώρα στην κουβέντα τον κύριο Καστιδιάρη. Θέτουν θέμα ασφάλειας, νόμου και τάξη, ότι αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα της Αθήνας σήμερα. Ο κύριος Ηλιόπουλος, καταρχήν, το γνωρίζουμε γιατί είναι υφυπουργός της κυβέρνησης. Σωστά, λέω, σαν υποψήφιος δήμαρχος δεν έχει μιλήσει ως προς την ατζέντα. Εντάξει, αλλά ξέρετε, κανείς δεν είναι από το πουθενά. Όλοι έχουμε ένα παρελθόν και ένα πολιτικό στίγμα. Είναι υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου και έχει το δικό του μερίδιο ευθύνης για αυτή την λέλαπα, η οποία έχει οδηγήσει κυριολεκτικά στα καγκέλα την πλειοψηφία του κόσμου. Τώρα, όσον αφορά την περίφημη ατζέντα του νόμος και τάξη και της βίας, θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα για το πώς μια σειρά θέματα γίνονται πρώτη είδηση ενώ μπορούν να αντιμετωπιστούν. Η εξάρθρωση του κυκλώματος με τα ναρκωτικά και το παραεμπόριο στην ΑΣΟΕ. Ξέρετε, είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το έχουμε εντοπίσει, μάλιστα στην τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε θέμα με συμμετοχή και φοιτητών από την ΑΣΟΕ και άλλων φορέων. Πώς αντιμετωπίστηκε λοιπόν αυτό το πρόβλημα και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν δεκάδες σημεία τέτοιας παραβατικότητας στην Αθήνα? Από εκεί και πέρα, το κρίσιμο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Αθηναίοι είναι οι αδειασμένες τσέπες τους από μια αντιλαϊκή πολιτική, είναι η ανεργία και η ανέχεια, είναι το γεγονός ότι το 1/3 του πληθυσμού ζει σε συνθήκες φτώχειας και για αυτούς πρέπει η καθημερινότητα μέσα από τις υπηρεσίες και τις δομές του Δήμου να τους ακομπήσει, να τους ελαφρύνει, να τους δώσει κάποιες ανάσες στις δύσκολες μέρες και καιρούς που ζούμε.
Ταυτόχρονα, κύριε Σοφιανέ, θα μπορούσε να πει κανείς Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας, τουρισμός, μήπως χρειάζεται ένα πρόγραμμα πέρα από την κατάσταση των κατοίκων που η ίδια η πόλη μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκροτικά της πλεονεκτήματα, και αυτό υπάρχει στο πρόγραμμά σας? Τα τελευταία 8 χρόνια με την διοίκηση Καμίνη, αλλά και πριν με τις διοικήσεις των δημάρχων που ήταν στην παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη, έχουμε χορτάσει από μεγάλα λόγια και από μεγάλα πλάνα και από Αθήνες πρωτεύουσες και από 1002 τέτοια κοσμοπολίτικα event τα οποία έγιναν. Δεν έχουν καμιά σχέση με τη σκληρή πραγματικότητα της πόλης και το καντίκο της. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μιλάμε για τουρισμό και για αναβάθμιση της Αθήνας σαν τουριστική πόλη και οι ξενοδόχοι να μην αποδίδουν στο Δήμο στο ελάχιστο αυτά που πρέπει με βάση τον νόμο να αποδίδουν. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δείχνοντας χειροπιαστά το πώς, αν θέλετε, κατανοούν ορισμένοι την περίφημη ανάπτυξη, ανάπτυξη για τους λίγους, για να φουσκώνουν οι τσέπες τους και να αδειάζουν οι τσέπες των πολλών. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κέντρο της πόλης και να μην στεκόμαστε για εμπορικό κέντρο ή ιστορικό κέντρο της πόλης και να μην στεκόμαστε στα μικρομάγαζα, στους επαγγελματίες που ζουν στο ιστορικό κέντρο και που είναι αντιμέτωποι με προβλήματα που αφορούν και το Δήμο. Δεν μπορεί στο κέντρο της προσοχής να είναι οι ξενοδοχειακοί όμιλοι, να είναι οι αλυσίδες οι οποίες κάνουν προγράμματα, αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή στο κέντρο και γύρω από την Ομόνια αρκετά επιχειρηματικά προγράμματα, και να μην μιλάμε για τον εργαζόμενο, για τη λαϊκή οικογένεια, τον οποίο τον επιβαρύνουν καθημερινά με χαράτσια. Ξέρετε, κρεμεί η συζήτηση για τη διεύρυνση ελεγχόμενη στάθμευση. Εμείς θα την καταργήσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση. Γιατί δεν μπορείς να νοικιάζεις δημόσιο δρόμο, δεν μπορεί ο Αθηναίος να πληρώνει 6 ευρώ για 3 ώρες για να παρκάρει το αυτοκίνητό του στο δημόσιο δρόμο. Είναι μια σειρά πράγματα τα οποία αδειάζουν καθημερινά την τσέπη του Αθηναίου από την πολιτική της φορολαϊλασίας του Δήμου της Αθήνας, στην οποία πρέπει να μπει ένα τέλος. Κύριε Σοφιανέ, αγαπητέ Νίκο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και νομίζω ότι ο σταθμός μας πραγματικά θα επιχειρήσει να βάλει τα πραγματικά προβλήματα της Αθήνας και θα καλέσουμε και σε debate τους υποψηφίους δημάρχους, να κουβεντιάσουμε επί της ουσίας. Είστε ο πρώτος στον οποίο απευθύνω την πρόσκληση. Να είστε καλά, εννοείται ότι θα ανταποκριθούμε.